Λοιπόν, θα πάω σε έναν από τους εμπειρότερους, εγκυρότερους και βαθύτατους γνώστες του πολιτικού ρεπορτάζ. Σήμερα είναι επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ στο site το iEdicis, με πολύ ενημέρωση και γρήγορο ρεπορτάζ. Μαζί του θα συζητήσουμε για αυτό το κλίμα, με φόντο τα όσα διαδραματίστηκαν χθες στη Βουλή, αλλά κυρίως με φόντο την καθημερινότητα, που δεν ξέρω αν είναι καλύτερη αλλού, αλλά εδώ είναι από ακρίβεια, ενέργεια και πάει λέγοντας. Είναι ο κύριος Βασίλης Σκουρής. Καλημέρα, κύριε Σκουρή. Το δούλευα με το καλημέρα βλέπω. Καλημέρα. Γιατί δούλευα. Δούλευα. Αυτά που λες. Λοιπόν, για πάμε. Για πάμε πρώτα-πρώτα με τι γεύση έμεινες από τη χθεσινή, πώς να το πω τώρα, μάχη, δεν τη λες ακριβώς, στη Βουλή. Εμείς βαθμολογήσαμε ότι ιστορικά τουλάχιστον, επειδή έπεσε πολύ αγάπη για τον Όρουελ, ο Κουτσούμπας ήταν πιο κοντά στην πραγματικότητα του Όρουελ. Λοιπόν, έλα Βασίλη. Συμφωνώ μαζί σου. Και νομίζω ότι ήταν μια συζήτηση για έναν εξοραϊσμένο απολογισμό της κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης. Εγώ την πρωτολογία του Πρωθυπουργού, όταν την άκουσα, νόμιζα ότι, ξέρω εγώ ζω σε αυτή τη χώρα. Αλλά στο θέμα των εκλογών που έδειξες πριν, με συνέντευξη στο Sky πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός το έκλεισε ρητά και κατηγορηματικά. Νομίζω μετά από αυτές τις δηλώσεις δεν μπορεί να πάει σε εκλογές το φθινόπωρο. Πάμε προς εκλογές τον Μάρτιο και μετά. Ερώτημα είναι, αυτό θα συνεπάγεται έναν ανασχηματισμό περιορισμένο τον Αύγουστο? Ας το κρατήσουμε το ερώτημα. Ανοίγει άλλο πεδίο, λες. Πόσο βέβαιοι μπορεί να είμαστε? Η αλήθεια είναι ότι είναι πια έχω μετρήσει η ένατη φορά. Βεβαίως έχεις δίκιο, σήμερα είναι ακόμη πιο εμφατικό και από χθες ακόμη, ναι. Αλλά πόσο θα απηχεί την πραγματικότητα τελικώς? Ή πιστεύεις ότι πια τίθεται θέμα αξιοπιστίας όταν το λες τόσες πολλές φορές? Πιστεύω πως ναι, αν ήταν θα το άφηνε κοντά τέλη Αυγούστου, θα εξήγηλε τις εκλογές, δεν θα μπορούσε να πήγαινε πιο μακριά. Αλλά θεωρώ, καταρχήν, γιατί ένας πρωθυπουργός κάνει πρόεδρος εκλογές? Για να τις κερδίσει, δεν υπάρχει άλλος λόγος. Συνεπώς, ή είναι σίγουρος ότι θα κερδίσει τις εκλογές όπως θα τις κέρδισε αν γινόταν το Σεπτέμβρη και τον Μάρτιο ή στο τέλος της τετραετίας, ή είναι σίγουρος ότι δεν κέρδιζε τις εκλογές τώρα, με αποτέλεσμα να πει ας κερδίσω χρόνο, άλλο περιεχόμενο πολιτικά, άλλο ενδεχόμενο πολιτικά, δεν υπάρχει. Δεν είναι, για παράδειγμα, εγώ θα εξαντλώ την τετραετία ό,τι και αν γίνει. Ο Πρωθυπουργός το άφησε ανοιχτό όλο το προηγούμενο διάστημα, όπως είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο σε πολύ μεγάλο βαθμό των συνεργασιών. Τώρα ήταν κατηγορηματικός. Είπε χθες τι, δεύτερες εκλογές οπωσδήποτε, όχι κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές. Όταν είπε ότι είναι παράγων αστάθειας η απλή αναλογική και αυτό πρέπει να κάψουμε για να έρθει η σταθερότητα της χώρας, αυτό σημαίνει όχι κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές. Και σημαίνει ξανά και κυβέρνηση αυτοδυναμίας, όσο κατηγορηματικός ήταν χθες για την αυτοδυναμία. Ξαναεπανέρχεται δηλαδή στους στόχους τους προηγούμενους, και καλά είπες για το μάδημα της Μαργαρίτας. Αρκεί να μην θυμίζει το μάδημα αυτό την κυρία που λέει «Μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει, μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει, μ' αγαπάει και περισσεύει και ένα». Και μένουμε με το. Που λέει και το ανέκδοτο, και μένουμε με την απορία. Σωστό. Αλλά νομίζω ότι σε αυτό είναι πια πάνω σε μια στρατηγική, δεν ξέρω αν θα βγει ή όχι, του Πρωθυπουργού, που σημαίνει εκλογές, όχι κυβέρνηση συνεργασίας από τις πρώτες εκλογές. Αυτό εν μέρει ανακουφίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Γιατί αν πει ο Μητσοτάκης πάω στο δεύτερο, πρέπει να είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ μετά για να γίνουν άλλο είδους διεργασίες. Αυτό αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται, αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει σε ένα χρόνο. Έτσι. Είναι, πριν από λίγο είχαμε τις τάσεις της MRB, οι οποίες έχουν πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα, όχι τόσο ως προς τη διαφορά, είναι 7,3 το ποσοστό της διαφοράς, αλλά με ένα ποσοστό 29,3 το πρώτο κόμμα. 22,1 το δεύτερο, που σημαίνει ότι με 29,3 δεν υπάρχει αυτοδυναμία ούτε στις δεύτερες εκλογές με το νέο εκλογικό νόμο, τον εκλογικό νόμο Μητσοτάκη Βελόπουλου, που το μπόνους των 50 ευρώ το έχει κάνει 40. Δηλαδή, αν ο Μητσοτάκης ήταν σε εκλογές που θα γίνουν, έβγαινε το ίδιο τοπίο
που βγήκε το 19 με τα ίδια ποσοστά. Φαντάζομαι κανείς δεν περιμένει ότι θα πάρει τα ίδια, να πάρουν τα κόμματα τα ίδια ποσοστά και δει το πρώτο. Σημαίνει ότι οριακή αυτοδυναμία θα έχει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί τότε το μπόνους είναι 40, με τον νόμο που θα είναι μετά τις εκλογές με απλή 50, με συγχωρείτε, τότε τώρα είναι 40. Mm-hmm. Δεν διαφέρεσαι 10 έδρες από αυτές που πήρε η Νέα Δημοκρατία. Έχεις δίκιο. Να μείνουμε λίγο στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Υπό το βάρος και της σημερινής νέας δήλωσης εκλογές στο τέλος τετραετίας, φαντάζομαι ότι αν έτσι πιστοποιηθεί, αυτό θα είναι και ένα βασικό επιχείρημα. Ότι εγώ, κύριε, λειτουργήσα προεκλογικά, εννοώ τότε, θεσμικά. Το έχω πει αλλεπάλλες φορές. Εσείς δεν το πιστεύατε. Σας απέδειξα στην πράξη ότι πήγα μέχρι το τέλος τετραετίας. Είμαι θεσμικός. Έτσι. Α, είναι ένα επιχείρημα. Είναι σωστό και ένα επιχείρημα που φαίνεται βασικό. Αλλά σε διαβεβαιώ, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο κόσμος θα ψηφίσει με ένα κριτήριο σχεδόν αποκλειστικό. Την τσέπη του, την οικονομία και τις προοπτικές της οικονομίας. Έχεις δίκιο. Πολιτική σημερινή δύναμη, δημοσκόπηση και δεν το. Εμείς οι δημοσιογράφοι θα το πούμε. Εγώ πολλές φορές, τι λέμε. Ας πούμε, φιλοκυβερνητικά μέσα λένε. Ο Μητσοτάκης θα εξαντλήσει τετραετία. Μπράβο, θεσμικός πρωθυπουργός. Ο Μητσοτάκης δεν θα εξαντλήσει τετραετία. Θα κάνει εκλογές στο φθινόπωρο. Μπράβο, γιατί δεν αντέχουμε να πάμε μέχρι το φθινόπωρο με τόσο μεγάλη πόλωση στη χώρα. Mm. Και δεν το αντέχει η χώρα και πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή κυβέρνηση για να προετοιμαστεί το χειμώνα. Μπράβο λοιπόν ξανά. Ξαναγυρίζει ο Μητσοτάκης και λέει εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Μπράβο στο Μητσοτάκη που είναι θεσμικός. Αυτό θυμίζει κατά τη γνώμη μου πάντα το ανέκδοτο παλιά που λέγανε για το Πασόκ, όταν είχε ρωτήσει ο Ανδρέας Παπανδρέου τον Άκη στο Χατζόπουλο τι ώρα είναι και απάντησε ο Άκης ότι ώρα πεις εσύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να πω αυτό είναι καλό για μας, αλλά ο κόσμος θα ψηφίσει με ένα κριτήριο, την οικονομία, την κατάσταση της τσέπης του, αν τα κάνει καλά η κυβέρνηση θα την επιβραβεύσει, αν τα κάνει κακά θα την τιμωρήσει, και την προοπτική που το κάθε κόμμα που διεκδικεί την εξουσία θα το δίνει ως προς την επόμενη ημέρα για τη χώρα και για τον ίδιο. Πώς θα πιστέψει ότι την επόμενη μέρα, ποιο θα πιστέψει περισσότερο ότι μπορεί να τον κυβερνήσει πιο αποτελεσματικά. Δεν θα ψηφίσει ούτε για το 2015, ούτε για το 1821, ούτε για το αν εξαντλήθηκε ή όχι η τετραετία. Θα ψηφίσει με βάση αυτά, δεν γίνεται αλλιώς τα υπόλοιπα. Είναι περιφερειακά, είναι υπαρκτά, αλλά περιφερειακά στην δημιουργία του πολιτικού κλίματος, κατά την γνώμη μου, Γιώργο. Θα μείνω στην κυβέρνηση, αλλά μια γενική παρατήρηση, γιατί θα πάμε και στα άλλα τα κόμματα. Με βάση και τη σημερινή δήλωση, και εφόσον αυτό επιστοποιείται πιο εμφατικά πια, είναι προφανές ότι όλοι οι φερόμενοι υποψήφοι να προσέξουν να μην καούν στο ζέσταμα πια. Θα παραζεσταθούν. Σωστό. Έτσι. Πολύ σωστό. Πάρα πολύ. Νομίζω ότι αυτή είναι το κάθε επιτελείο θα πρέπει να τη δώσει ήδη στους αρχηγούς του. Αυτό θα πρέπει να το σημαίνει. Να μην καούν στο ζέσταμα και κυρίως να σταματήσουν την παραπολιτική και τη σύγκρουση χωρίς ουσία και να συγκρουστούν πάνω σε προτάσεις για το παρόν και το μέλλον της χώρας. Σωστό. Πες μου και κάτι ακόμη, επειδή η εμπειρία σου δεν αμφισβητείται. Εάν πάμε προς το τέλος τετραετίας, την ολοκλήρωση, δηλαδή πιστοποιηθεί αυτό, μήπως εδώ υπάρχει και ένα άλλο στρατηγικά σημείο? Πάμε κοντά και στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Μήπως εδώ υπάρχει και η σκέψη πολλαπλών καλπών εκτόνωσης? Δύσκολο το βλέπω. Δύσκολο. Γιατί δεν το επιτρέπει ο νόμος, και ο νόμος που λέει η Νέα Δημοκρατία να πάει 3-5 χρόνια αντί για 4 ξανά, νομίζω ότι το πάει πολύ πιο μακριά και μάλιστα θα έλεγα ότι δεν διαμορφώνει και το τοπίο για τις δημοτικές εκλογές, γιατί καταλαβαίνεις ότι αν γίνουν πρώτα οι βουλευτικές και θέλουν ένα χρόνο μετά να γίνουν οι δημοτικές και περιφερειακές, θα έχουν καεί υποψήφοι, θα έχουν βγει βουλευτές, θα έχουν αναδειχθεί άλλοι. Πολλοί θα καούν στο ζέσταμα, Βασίλη. Τοπίο. Βασίλη, θα καούν πολύ στο ζέσταμα ένα χρόνο. Έτσι, εγώ αυτό βλέπω. Τώρα το λες ακόμα πιο σωστά. Γιώργο, και θέλω να σου πω ότι η εκπομπή αυτή, γιατί τώρα δεν κάνω πλάκα, ούτε δουλεύω, είναι, θα τη ζήλευαν τα καλύτερα αθηναϊκά ραδιόφωνα και κρίμα που δεν την κάνεις εδώ. Αλλά σε αυτό το θέμα θα να πω και κάτι ακόμα. Ότι εμείς θα πάμε, αν οι εκλογές γίνουν τότε, θα είναι μαζί με τις εκλογές στην Τουρκία. Και αμέσως μετά από τις εκλογές στην Κύπρο. Θα μαζί Ιούνιο πρέπει να γίνουν στην Τουρκία. Και ο Ερντογάν είναι πολύ δύσκολο να τις φέρει νωρίτερα. Γιατί υπάρχει κόμμα εκεί σε ελληνικό. Χάνει τον πόνους του 7%, έχεις δίκιο. 7%, για να... καταλαβαίνεις. Εκεί δεν μπορεί να πάει νωρίτερα από τον Μάρτιο. Ο δικός μας δεν μπορεί να πάει νωρίτερα από τον Μάρτιο. Άρα, μαζί εκλογές, το ίδιο χρονικό διάστημα Ελλάδα και Τουρκία, Φεβρουάριο είναι εκλογές στην Κύπρο. Και το λέω αυτό για να μπει στο μυαλό μας
ότι ό,τι γίνει προεκλογικά, θερμό ή μη θερμό επεισόδιο, μετεκλογικά, είναι σαφές ότι οι σύμμαχοι θα πιέσουν τις κυβερνήσεις οι οποίες θα βγουν να επιλύσουν τα θέματα που υπάρχουν. Εγώ είμαι υπέρ της επίλυσης, αλλά όχι όπως όπως. Νομίζω ότι έβαλε το δάχτυλο επί των τύπων των ήλων. Είπες ότι εδώ γίνεται ένα ωραίο, θα το πω όπως το λέμε εδώ στην τσικάλη, για να μπει μέσα και η Κύπρος και η Ελλάδα και η Τουρκία, και ό,τι βγει να είναι μια σούπα καλή για άλλους. Μια χαρά το είπες. Μιας και το θέξες, μπορεί τον Αύγουστο η έξοδος του γεωτρυπάνου του νέου να δημιουργήσει τόσο εκρηκτική κατάσταση που να είναι λόγος εκλογών, παρότι έχουμε πει εξαντλούμε την τετραετία? Όχι. Όχι. Όχι, γιατί κατά τη γνώμη μου, πρώτον, θα πάει αν πάει στην Κύπρο και εκεί στο μέρος που λέει Τούρκο, ότι είναι τουρκική η ΑΟΣ που ισχυρίζεται η Τουρκία, γιατί εκεί είναι το πιο πιθανό να κατευθυνθεί. Αυτό λένε οι πληροφορίες στην Αθήνα. Αν θέλει να οξύνει ο Ερντογάν, δεν θα επηρεάσει τόσο την Ελλάδα. Την Κύπρο θα επηρεάσει περισσότερο. Και γιατί αν γίνει κάτι, δεν είναι προσφυγή στι κάλπε. Αν γίνει κάτι με την Τουρκία, όπω το ίσα. Ναι. Δεν θα πει πάω σε εκλογέ. Τα ανάποδο, γιατί αν πα σε εκλογέ. Θα δείξει και ανευθυνότητα και θα σε φάνε λάχανο. Βέβαια, δεν είναι. Μάλιστα, εκλογέ πάνε είναι δεύτερε, όπω λέει ο Πρωθυπουργό. Πρόσεχε τώρα, το ακόμα πιο εντυπωσιακό. Δεύτερε εκλογέ σημαίνει ότι τουλάχιστον ένα μήνα θα υπάρχει υπηρεσιακό πρωθυπουργό και υπηρεσιακή κυβέρνηση και ο πρωθυπουργό θα είναι ένα από τους προέδρους των τριών ανώτατων δικαστηρίων, του Αριού Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, έτσι. Φαντάζομαι ότι είναι αυτό που θα χειριστεί μια ελληνοτουρκική κρίση. Για φαντάσου. Αλλά δίκιο. Δεν μπορεί να είναι και άλλος όμως. Αυτό είναι συνταγματικό προβλεπόμενο. Άρα, να. Άρα, δηλαδή, δεν θα έχουμε πολιτικά πρόσωπα σε αυτή την κυβέρνηση. Μπορεί να μπουν κάποιοι πρώην υπουργοί κοινή αποδοχή. Αλλά ο πρωθυπουργός θα είναι δεδομένο ποιο θα είναι. Να, λοιπόν, μπορεί ένα μήνα να πάει χώρα έτσι. Να, λοιπόν, πώς ένας έμπειρος πολιτικός συντάκτης από τους εμπειρότερους χώρας αποκωδικοποιεί για να καταλάβει και ο απλός κόσμος. Έχω εδώ ερωτήματα για σένα, Βασίλη, θα στα πω μετά. Μου επιτρέψει τον ελληνικό. Λοιπόν, μένω στην κυβέρνηση. Θεωρείς, λοιπόν, ότι θα πάει σε μικρό, αν εξαντλεί τετραετία, ανασχηματισμό, ή μπορεί να πάει σε έναν μεγαλύτερο ανασχηματισμό, επικαλούμενος ότι έχει μπροστά του από τη μία πολυεπίπεδες κρίσεις, εθνικά, ενεργειακό, ακρίβεια, και από την άλλη, γιατί φαντάζομαι ότι αυτή είναι η μεγάλη του προσδοκία του Πρωθυπουργού, το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης, ούτως ώστε να υπάρξει και εκλογικό ρεφάρισμα καλό. Αυτό αν πάει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν δεν πάει, ξέρω εγώ, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα για παράδειγμα τι θα μείνει στη χώρα. Είσαι του θέλω να πω, αν κατά τη γνώμη μου δεν γίνει μία αναδιάταξη, εδώ έχει δίκιο ο πρώην Υπουργός Οικονομικών κατά τη γνώμη μου πάντα, έτσι, ο κ. Νίκος Χριστοδουλάκης, που λέει ότι πρέπει να διαμορφωθεί το Ταμείο Ανάκαμψης για να μπορούν να συμμετέσχουν σε αυτό και να μην αποκλείονται όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν γίνεται, αλλιώς δεν θα διαχυθεί. Σου έφερα ένα παράδειγμα. Πού θα πάει αυτό? Θα πάει στην Τέσλα. Τα λεφτά δηλαδή θα έρθουν και θα φύγουν. Μάλιστα. Δεν λέω ότι δεν θα δημιουργήσουν κανένα. Όχι, είναι ένα στοίχημα. Είναι μικρά. Είναι μικρό το κέρδος από αυτό. Επειδή πες για την τσέπη, οι έμεσοι φόροι παίζουν είναι το κλειδί εδώ. Αν θα πάρεις απόφαση για τους έμεσους φόρους και ιδίως της βενζίνης. Έτσι. Λέμε. Όμως, επειδή μου κάνεις μια ερώτηση, πιστεύω ότι ένα σχηματισμό θα είναι διορθωτικός επιμέρους κινήσεις, γιατί τους βασικούς υπουργούς δεν μπορούν να τους αλλάξει. Για παράδειγμα, μπορεί να αλλάξει τον κύριο Δένδια? Όχι. Τον κύριο Παναγιωτόπουλο? Όχι. Τον κύριο Σταϊκούρα που έλεγε τις περασμένες φορές ότι θα τον αλλάξει? Όχι. Τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, πώς θα πας εκλογές χωρίς τον Γεωργιάδη έξω από την κυβέρνηση? Γίνεται? Δεν γίνεται. Μπορεί να τον μετακινήσει σε μια διορθωτικές αλλαγές? Μπορεί. Είναι η μοναδική κυβέρνηση όσο θυμάμαι στην ιστορία της μεταπολίτευσης. Δεν το έχω ψάξει πρώτης μεταπολίτευσης, πρώτο 67, που δεν έχει αλλάξει στα τρία χρόνια τους βασικούς της υπουργούς. Οικονομικών, εξωτερικών. Είναι ίδιοι. Αυτό κάτι λέει, κάτι λέει. Κάτι λέει. Όμως έχει παγιωθεί και μία δύναμη. Αλλάζει τον Δένδια, τον βγάζει από εκεί. Η πρώτη ιστορία που θα πω εγώ είναι άψε να αλλάξει την εξωτερική πολιτική. Ο Δένδια είναι σκληρός και θέλω να τον βγάλω από εκεί. Αυτό θα είναι η πρώτη αντίδραση που θα πω. Σωστό. Πέρα από τα ισοκομματικά που υπάρχει. Άρα αυτοί δεν αλλάζουν. Συνεπώς θα δούμε επιμέρους αλλαγές και να πω ότι δύο προηγούμενοι ανασχηματισμοί δεν ήταν και καλύτερες στιγμές του κυρίου Μητσοτάκη, και ο πρώτος και ο δεύτερος, ιδίως ο δεύτερος
όταν έγινε αυτό το φιάσκο με τον Ευάγγελο Αποστολάκη, που πήρε πίσω τη συμφωνία που υπήρχε και έγινε μεταγραφή αεροδρομίου μετά με τον πρώην επίτροπο της Κύπρου, τον κύριο Χρήστο Στυλιανίδη, που ανέλαβε υπουργός πολιτικής προστασίας. Μέσω Βρυξελών η μεταγραφή. Ναι, και ο νόνο ητό. Βασίλη, πες μου σε παρακαλώ, ρωτάει πολλοί κόσμος. Άρα, κύριε Σκουρή, λέει, επειδή το είπε για δεύτερη μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες φορά ο Πρωθυπουργός, θεωρείτε ότι είναι έτσι ή μπορεί να το γυρίσει? Είπε ο κύριος Σκουρής, είπα και εγώ, ότι αν το γυρίσει, τότε το πρώτο αντιπολιτευτικό από όλα τα άλλα κόμματα θα είναι ότι αφού το είπες πολλές φορές, είσαι αναξιόπιστος και αυτά που θα πεις προεκλογικά. Σίγουρα το, και κάτι λάκκο έχει φάβα. Κάτι τρέχει, κάτι θες να προλάβεις, κάτι δεν θες να το κάνεις νωρίτερα από τις εκλογές. Θα ξαναπώ κάτι ακόμα, Γιώργο, που πρέπει κάπως να το προσέξουμε, γιατί οι ακροατές μας έχουν την καθημερινότητά τους. Δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν όλα, ούτε να τα θυμούνται εδώ. Δεν τα θυμούμαστε εμείς, μας ξεφεύγουν εμάς, που υποτίθεται ότι κάνουμε αυτή τη δουλειά επαγγελματικά. Είπα πριν ότι μια κυβέρνηση με το νέο εκλογικό νόμο, ο Μητσοτάκης, πες ότι ξαναβγαίνει, με το ποσοστό που πήρε το 19 και με τα ίδια κόμματα μέσα στη Βουλή, για να μην μπλέξουμε. Τώρα πήρε 158 έδρες. Ξέρεις πώς θα πάρει σε αυτή την περίπτωση? Από 149 έως 151. Με τον εκλογικό νόμο Μητσοτάκη Βελόπουλο. Δεν λέω με την απειραλογική. Λέω με αυτόν. 149 με 151, τι είναι μια ισχυρή κυβέρνηση? Σωστό. Απόλυτα σωστό. Ποιος έχει 158 και πάει να τους κάνει, που δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει ποσοστό, δεν λέει καμία δημοσκόπηση, ούτε θα πάρει 39% που πήρε το 19, ούτε κατά διάνοια. Λέω λοιπόν, πώς λέγεται αυτός ο οποίος έχει 159 έδρες και κάνει εκλογές για να πάρει 151 και 148 να είναι όμοιος? Τι να πω εγώ. Πες μου και κλείνω αυτό το κεφάλαιο. Έχει μπροστά του όμως, και το ξέρεις καλύτερα, το βλέπω, το παρακολουθείτε καθημερινά, ένα πολυεπίπεδο κάδρο κρίσεων. Πόσο εύκολο είναι να πει ότι θα πάω με ήρεμα νερά σε αυτούς τους 9 μήνες, χοντρικά το λέω? Έχει μπροστά ενεργειακό που δεν είναι παροδικό, έχει ακρίβεια που δεν είναι παροδική, έχει πρόβλημα με τις εφοδιαστικές αλυσίδες, όχι μόνο εμείς, όλη η Ευρώπη. Έτσι, γίνεται χαμός, ας πούμε, στην Ολλανδία γίνεται χαμός με τους αγρότες. Αλλά θέλω να πω, δεν είναι ένα ναρκοθετημένο πεδίο? Είναι ένα ναρκοθετημένο πεδίο που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ευνοϊκό για την κυβέρνηση. Όχι μόνο γιατί ο κόσμος συσπυρώνεται γύρω από την κρίση, αλλά γιατί δεν ισχύουν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πλεόνασμα και μπορείς και χαλάς όσα θες. Για πώς είναι το χρέος σήμερα, για παράδειγμα? Είναι περισσότερο ή όχι από τότε που μπήκαμε στο μνημόνιο? Περισσότερο είναι. Όχι, περισσότερο είναι. Αριθμητικά είναι περισσότερο. Θέλω να πω, επίσης, η κυβέρνηση δίνει λεφτά. Μια κυβέρνηση η οποία δίνει λεφτά είναι πάντα υπέρ. Δίνει λεφτά. Μετά τις εκλογές θα πρέπει να μαζέψει τα λεφτά που έδωσε. Τώρα δίνει και δεν τα δίνει, πρόσφατα, δεν τα δίνει δίκαια σε όλους. Δεν τα δίνει σε αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη πάντα. Υπήρχαν, για παράδειγμα, στον καιρό της πανδημίας άνθρωποι που πήραν χρήματα που δεν τα έχουν ανάγκη. Οι ίδιοι οι τραπεζίτες λένε ότι ένα μέρος από την αύξηση των καταθέσεων οφείλεται σε επιχειρήσεις και σε άλλους που πήραν λεφτά τον καιρό της πανδημίας και τα βάλαν στην τράπεζα γιατί δεν τα χρειαζόταν. Άλλα μας δίνει λεφτά, γιατί να μην τα πάρεις? Μόνο για παράδειγμα, οι δημοσιογράφοι, συνάδελφοί μας, κάνουν εταιρείες. Δικαιούνται από τον νόμο και κάνουν εταιρείες και πληρώνουν τέτοια. Αυτά είναι ελεύθεροι επιχειρηματίες. Πληρώνουν αυτά. Δεν δούλευαν. Δεν άλλαξε κάτι. Ναι. Τώρα, ένα παράδειγμα, μην φέρω για άλλους κλάδους. Όχι, καλά έκανες. Μια χαρά έκανες. Για να καταλάβει ο κόσμος πώς δοθήκαν αυτά τα λεφτά. Εντάξει. Βασίλη, όμως, επειδή για την ενέργεια ειδικά, με όλους τους ειδικούς συζητάμε, μας λένε ότι δεν είναι παροδικό. Θα είναι ακόμη πιο βαθύ. Και δεν μπορείς να συνεχίσεις. Χώρες όπως η δική μας με επιδημοτική πολιτική, πρέπει να πας πιο στρατηγικά. Αυτό μπορεί να σκάσει τα χέρια σου μες στο χειμώνα. Σωστό. Μάλιστα. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν. Ούτε ξέρω πώς μπορεί να το έχει, ούτε τίποτα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, για παράδειγμα, γιατί δεν μειώνεται το ειδικό φόρος κατανάλωση. Δεν υπάρχει επιχείρημα. Δεν υπάρχει επιχείρημα ότι εσύ έχεις Jeep και εγώ έχω Λάντα, ξέρω εγώ τι έχω, και συνεπώς είναι άδικο. Γιατί, για παράδειγμα, τώρα για το ρεύμα. Όλοι ανεξαρτήτως εισοδήματος θα πάρουν. Και για τον εμφυαίο. Και για τον εμφυαίο οριζόντιο. Εκεί δεν είναι και το για τον ίδιο. Εκεί μάλιστα. Δεν είναι το ίδιο. Αλλά να σου πω τι γίνεται τώρα για να είμαστε απολύτως βεβαιοί. Ξέρεις πόσο αυξήθηκαν οι φόροι μέσα στο τελευταίο τετράμινο με βάση τα επίσημα στοιχεία? 1,8 δις.
Και ξέρεις γιατί αυξήθηκαν 1,8 δις παρότι μειώθηκε η κατανάλωση. Γιατί πληρώνουμε παραπάνω φόρους. Πας στο σούπερ μάρκετ και παίρνεις λιγότερα με προϊόντα, αλλά σε αυτό πληρώνεις παραπάνω φόρους. Σωστό. Σου τα παίρνει από τη μία τσέπη δηλαδή και κάποια από αυτά σου τα δίνει μετά. Αλλά σου τα έχει πάρει ήδη με τώρα τα χέρια. Λοιπόν, για πάμε λίγο τώρα στην πλευρά της αντιπολίτευσης, ξεκινώντας από την εξωματική. Πολλοί λένε ότι χθες έκανε κάτι εύστοχο ο Τσίπρας, είπε δηλαδή ότι η πηγή τελικά αυτής εισαγωγικά ανομαλίας με την εκλογολογία είστε εσείς ο ίδιος, κύριε Πρωθυπουργέ, δηλαδή τον έβαλε στο κάδρο και ξεκαθαρίστε τη θέση σας. Μέχρι εκεί καλώς. Αρκεί αυτό? Όχι. Εγώ πιστεύω ότι χθες ο Τσίπρας ήταν από τους καλύτερους στην τριετία, ιδιαίτερα στην προδρολογία του, την παρακολούθησα όλη την συζήτηση, αλλά το γεγονός και μόνο ότι ο κύριος Μητσοτάκης επικέντρωσε στο 15, λες και η ιστορία της χώρας ξεκίνησε από το 15, δείχνει ότι θα παίξει σε ένα θέμα. Στην κυβερνησιμότητα που θα έχει σήμερα ο Τσίπρας, αν πάρει την κυβέρνηση, δημιουργώντας το μυαλό του κόσμου έστω και στρεβλές, γιατί δεν ξεκίνησαν τα μνημόνια το 15 προς Θεού, έτσι του γίνανε οι περικοπές το 15, αυτά είναι για ανόητους, αλλά όμως αυτό πάει να συγκρίνει. Άρα τι πρέπει να κάνει ο Τσίπρας? Πρώτον, να δώσει στίγμα ανανέωσης με τα ψηφοδέλτια. Πολύ μεγάλο στίγμα ανανέωσης. Και όχι ανανέωσης με όποιο. Ανανέωσης με ανθρώπους οι οποίοι θα είναι, κατά τη γνώμη μου πάντα, αποδεκτές από τις κοινωνίες. Mm. Που δεν τα έχει σήμερα. Δεν τα βλέπω εγώ τουλάχιστον. Μάλιστα. Αυτά τα στελέχη. Δηλαδή να πάει να δει στο Ηράκλειο και να πει αυτός που είναι από την κοινωνία και είναι έτσι. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, πρέπει να δείξει ότι ο ίδιος έχει μία πρόταση για το μέλλον. Έλεγε, ξέρω εγώ, ο Σιμίτης, εξυγχρονισμός, έλεγε ο Παπανδρέου, αλλαγή, έλεγε ο Καραμαλής, πανίδρυση του κράτους. Τι λέει σήμερα, έχει συμπυκνωμένο σε μία λέξη? Όχι. Και τρίτον, που πιστεύω σε αυτή την ιστορία, πρέπει να έχει μία επαφή με την κοινωνία πολύ πιο μεγάλη, την οποία δεν την έχει. Νομίζω ότι πάμε στον τρίτο πόλο. Εδώ τώρα βέβαια γράφει ένας φίλος. Ένας χρόνος βεβαίως είναι αρκετός, έτσι. Σωστά. Για να το διορθώσει. Θα έλεγα. Το Σεπτέμβρη δεν προλάβανε με τίποτα. Όλοι με έναν τρόπο, όλοι λένε εκλογές. Όλοι οι χώροι και με έναν τρόπο όλοι μαζί είναι ανακουφισμένοι. Δεν ξέρω πώς. Έχει απόλυτο δίκιο. Μπράβο του. Συμφωνώ απόλυτα. Μάλλον με το πόλιο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί. Άλλος φίλος εδώ έχει αναρτήσει σήμερα και πάω στο τρίτο κόμμα τώρα, το Πασόκ Κινάλ, που έρχεται επίσημη φορά, ότι να το πραγματικό πρόβλημα εντός Βουλής, όχι εκτός Βουλής, η εκπροσώπηση. Όσο καλός και να είναι ο κύριος Κατρίνης, γράφει στην ανάρτησή του, Χιούστον, έχουμε πρόβλημα μες στη Βουλή. Και θα, ναι, θα το επί... έτσι, μια ερώτηση, ένα συγγερμός μου έρχεται. Αν πάρουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Ευρωκοινοβούλιο, τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, που ήταν το πρώτο του debate με τον κύριο Μητσοτάκη, θυμάται κανείς? Εγώ σε ρωτάω εσένα που πώς είμαστε ενημέρωσα του πρώτη μέχρι τώρα. Θυμάστε τι είπε? Ούτε εμείς θυμόμαστε. Μόνο για το εμπάργκο όπλων στην Ευρώπη. Ναι, αυτό το θυμάμαι. Και μάλιστα. Ναι. Θα τα δώσω πω. Άρα Χιούστον. Ο εκπρόσωπο του Μακρόν, του Ρίγιου. Θυμάστε. Μάλιστα. Άρα Χιούστον, έχουμε πρόβλημα εδώ. Θέλω να πω, μήπως είναι δομικότερο το πρόβλημα του κινήματος αλλαγής. Ναι. Για παράδειγμα, δεν είπε ο Κατρίνης τίποτα χθες για την Νοβάρτης. Τι είπε το Πασόκ? Έχει βγάλει μια ανακοίνωση? Υπάρχει κάτι? Είπε τίποτα ο πρόεδρος, είπαν οι υπόλοιποι? Πού το? Δεν το ξέρω, τι να σου πω. Και επίσης εδώ υπάρχει για την ώρα, έτσι, για να είμαστε δίκαιοι. Για... ο κύριος Κατρίνης για μένα είναι εξαιρετικό. Αυτό είναι άλλο. Η ομιλία του ήταν πάρα πολύ καλή, που είχε λήψεις. Έχει άχαρο ρόλο. Ναι. Έχει άχαρο ρόλο όμως. Είναι σαφές. Δεν μπορεί να κάνει. Είναι άχαρος ο ρόλος να εκπροσωπήσει ένα αρχηγό σε επίπεδο αρχηγό που ο αρχηγός δεν είναι εκεί. Σωστό. Λίγο και... να ξεφύγεις από εδώ ή από εκεί, καταλαβαίνεις ότι δημιουργείς πρόβλημα. Θα... οπότε ναι, τουλάχιστον κιόλας. Θα σου πει γιατί το πες αυτό, γιατί τώρα υπονοούν οι μεν και οι δε αλλιώς. Μάλιστα. Έτσι. Σωστό. Μα εγώ δεν ήταν εκεί. Εκεί είναι να μην κάνει το λάθος το μεγαλύτερο που μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Μην κάνει λάθος. Σωστό. Και έτσι να ξέρουμε ότι όταν λέμε για τον κύριο Κατρίνη, δεν λέμε προσωπικά για τον κύριο Κατρίνη, αλλά το τεχνικό πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, να το πω έτσι. Όμως απ' την άλλη, υπάρχει και ένα θέμα αφηγήματος. Και τι εννοώ? Ο κύριος Τσίπρας πονηρά θα πω εγώ, τακτικά, απευθυνόμενος στο Πασόκ, είπε: κοιτάξτε, και επειδή εμείς λέμε ότι θα είμαι μια προοδευτική διακυβέρνηση με εκείνες τις δυνάμεις του τόπου που εμείς ορίζουμε ως προοδευτικές, εσείς όταν λέτε ότι θέλετε διακυβέρνηση με σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα, να μας το ξεκαθαρίσετε. Θα είστε και με το Μητσοτάκη?
Δεν απαντάει σε αυτό. Δεν έχει απάντηση. Λέει, όχι με το Μητσοτάκη, δεν θα συγκυβερνήσω με το Μητσοτάκη, αλλά λέει, δεν λέει δεν θα συγκυβερνήσω με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, χθες το Ινστιτούτο 1 έδωσε στην δημοσιότητα μία έρευνα της Προράτα και είχε ένα ερώτημα. Ποιο κόμμα, ερώτησε τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ, ποιο κόμμα τους είναι το πιο αντιπαθές. Λοιπόν, μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, το 53% θεωρεί ως το πιο αντιπαθές κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ. Το 11% μόλις θεωρεί τη Νέα Δημοκρατία. Βλέπουμε ότι άλλαξε δηλαδή αυτό στρατηγικά. Πλήρως. Δεν είναι η δομή των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι αντιδεκτή. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για τον Νίκο Ανδρουλάκη και για το ενδεχόμενο συνεργασιών. Όπως πρόβλημα είναι και η κοινοβουλευτική του ομάδα. Υπάρχει περίπτωση ποτέ να δεχτεί, για παράδειγμα, ο Λοβέρδος, σου λέω. Το θέμα της συγκυβέρνησης δεν θα φύγει. Να λοιπόν, ανοιχτά παιδιά. Πάω και στα άλλα κόμματα. Εγώ δεν θα σε αφήσω έτσι. Είσαι έμπειρος πολιτικός συντάκτης και μου λένε πολλοί εδώ. Θέλουμε ένα σχόλιο από τον κύριο Σκουρή για την ομολογουμένως, που ανεξάρτητα λέει από το αν συμφωνούμε ή όχι, πολύ γιωμένη ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ χθες. Εγώ το σέβομαι πάρα πολύ το ΚΚΕ και παρακολουθώ τις θέσεις του σε σειρά πραγμάτων από τις οποίες και κερδίζω κιόλας. Θέλω να πω ότι καμιά φορά στη ΕΜΑ δημοσιεύω ολόκληρα κομμάτια από τον ριζοσπάστη, γιατί καταπιάνονται με θέματα, ιδιαίτερα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, που δεν τα βρίσκω σε κανένα άλλο κομμάτι του ελληνικού τύπου. Με το ζόρι θα τα βρει σε ξένο τύπο, το οποίο δεν μπορούμε και κάθε μέρα να τον παρακολουθούμε. Το μεγάλο ερώτημα βεβαίως για τον ΚΚΕ είναι πώς αυτή του την απήγηση θα την... πώς να το πω, θα την ισοφαρίσει, θα την μετουσιώσει, είναι σωστή λέξη, μπράβο, με μια εκλογική επιρροή. Γιατί όσο είναι στο 5. Σωστά. Σωστά. Σωστό είναι, τίποτα δεν πάει χαμένο. Μπαλόγι Σαρασούγης είχε γράψει. Καλά τον. Δεν πάει χαμένο. Ναι. Λοιπόν, τα ωραία τραγούδια του Καρούλα. Το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου με τη χθεσινή εμφάνιση, μου γράφουν εδώ, και να μας πει, λέει ο κύριος Σκούρης, δείχνει να έχει περιχαρακώσει και να εισπράττει από πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία, μη υπάρξεως άλλης εναλλακτικής. Είναι έτσι? Στη Βόρεια Ελλάδα έχει ψηλά ποσοστά. Είναι ένας νομός, νομίζω το Κυλκής, δεν είναι δεύτερο, είναι τρίτο. Α, ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι έτσι στις εκλογές. Είμαι πολύ σίγουρος ότι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας δεν θα υπάρξει δεύτερο κόμμα που θα έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Πάντως διαβασμένο στη Βουλή πάει ο αρχηγός του. Αυτό οφείλω να το πω. Ανεξάρτητα από το ποιο συμφωνεί ή διαφωνεί με τις απόψεις. Θα μου επιτρέψεις να μην κάνω σχόλιο. Εντάξει, εσύ να μην κάνεις. Εγώ κάνω. Βλέπω ότι έχει μια εικόνα έτσι συνολική. Τοποθετείτε. Τώρα, ποιο συμφωνεί, ποιο διαφωνεί άλλο. Βαρουφάκης. Θα παίξει την κοινοβουλευτική του ύπαρξη. Ιδιαίτερα στις δεύτερες εκλογές. Θα την παίξει γιατί. Θα δεχτεί πίεση και από τον ΣΥΡΙΖΑ να έχουμε δεύτερες εκλογές, γιατί το πρόβλημα θα είναι να φύγει ο Μητσοτάκης για αυτή την πλευρά. Θα δεχτεί και επιθέσεις από τον Πρωθυπουργό, γιατί όσο λιγότερα κόμματα μπουν στη Βουλή, τόσο λιγότερο είναι το ποσοστό της αυτοδυναμίας με βάση τον εκλογικό νόμο. Χαίρομαι που το ξεκαθαρίζει αυτό, να το καταλάβει ο κόσμος. Να το ξαναπούμε αυτό για μία ακόμα φορά. Αν τα κόμματα, ο αριθμός, το ποσοστό των κομμάτων που μείνουν εκτός Βουλή αθροίζει πάνω από 10%, θα έρθει από την αμία 39%. Αν αυτό πέσει κάτω από ένα ποσοστό, τώρα δεν θυμάμαι, δεν το έχω μπροστά μου, 6,5-7, θες αυτοδυναμία και με 37,5%. Άρα η Νέα Δημοκρατία, τον Βελόπουλο δεν μπορεί να το αφήσει έξω, το ΚΚΕ δεν μπορεί να το αφήσει έξω. Έτσι. Άρα πού θα στοχεύσει να μείνει έξω ο Βαρουφάκης, και να μην μπει άλλο κόμμα από τα δεξιά της, όπου εκεί θα δώσουν τη μάχη και η επικρατούσα άποψη της Χρυσής Αυγής και το κόμμα που έχει επικεφαλίσει τον Τζίμερο με αντιπροέδρους Κρανιδιώτη και τον Μπογδάνο. Μάλιστα. Ο οποίος είναι και βουλευτής. Σωστά. Θα κλείσω με μία παρατήρηση που είναι από πολύ κόσμο. Εγώ τη λέω πεσημιστική μένα, από την άλλη απηχεί μια πραγματικότητα. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Θεμιστοκλής, αλλά δεν το λέει μόνο ο Θεμιστοκλής. Καλημέρα, λέει στον κύριο Σκουρή. Θεωρώ ότι το πολιτικό σύστημα στη χώρα έχει ένα δομικό πρόβλημα συνολικά. Φαίνεται να είναι αναντίστοιχο με τις ανησυχίες του ίδιου του λαού. Να έχει άλλες ατζέντες, πολλές φορές μοιάζουν πολύ προχώ, έτσι το γράφει, πολύ προχώ,
και θα έλεγα λέει εγκυβωτισμένες από τη Δύση την ανεπτυγμένη, αλλά πάντως δεν έχουν σχέση με τις σημερινές πραγματικές ανάγκες του λαού. Όλα τα άλλα είναι αστικές ευγένειες. Μήπως η αποχή τελικώς είναι ο μεγάλος νικητής? Αναφυσβήτητα, ναι, το λέω, εγώ το λέω από τώρα. Είδα ορισμένες μετρήσεις. Για παράδειγμα, μία που είχε στη στιγμή, νομίζω λέγεται μία κίνηση, η οποία ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Οι νέοι απορρίπτουν το πολιτικό σύστημα σε ποσοστό πάνω από 85%. Δεν χρειάζεται να σου πω πώς απορρίπτουν εμάς τα μέσα ενημέρωσης. Mm-hmm. Και μεταξύ μας και δικαίως, και αν καμιά φορά τα χλωράκια έχονται μαζί με τα ξερά, αλλά και δικαίως. Το απορρίπτουν σε ποσοστό πάνω από 85%, ενώ γυρίζουν σε αντιλήψεις οι οποίες λένε ότι κοιτάξτε, το έθνος θα μας προστατεύσει, το κράτος έθνος, όχι η Ευρώπη, όχι παγκόσμιο, όχι αυτό. Αρχίζει και φοβάται όμως, κλείνεται, μαζεύεται, γυρνάει σε άλλες. Και αυτό ταυτόχρονα είναι και με αντιλήψεις οι οποίες είναι προοδευτικές. Είναι ένα μείγμα που δείχνει ότι είναι μια κοινωνία που βράζει και που κανείς δεν ξέρει πού θα κάτσει το επόμενο διάστημα, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος των εκλογών. Βασίλη, θέλω να σου πω κάτι μόνο, μια κουβέντα. Πριν την πεις, συμπεριέλαβε και το εξής που στέλνει εδώ η Μαρία. Κύριε Σκουρίλη, ξέρετε τι σημαίνει αναντιστοιχεία? Ο Μακρόν, που δεν το λες και κανένα ακροαριστερό, για λόγους ενεργειακής κρίσης εθνικοποιεί τη ΔΕΗ. Και εμείς εδώ δεν συζητάμε. Καταλάβατε, λέει. Εδώ αποκρατικοποιούμε τη ΔΕΗ. Μάλιστα. Πες και αυτό που ήθελες, Βασίλη μου. Ήθελα να πω ότι εσείς έλεγε σε μια συζήτηση που είχαμε ο Κώστας ο Καραμαλής, όταν κερδίσαμε το 2007 τις εκλογές και νικήσαμε για δεύτερη φορά τον Γιώργο Παπανδρέου, λέγαμε δεν θα φύγουμε ποτέ από το Μαξίμου. Εδώ μέσα θα βγάλουμε την υπόλοιπη ζωή μας. Και σε ένα χρόνο ψάχναμε τρόπο για να φύγουμε από την κυβέρνηση. Το 2008. Θέλω να πω, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, είναι δύσκολες, οι εποχές δημιουργούν, είναι κινούμενη άμμο και κανείς, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί από τώρα να προβλέψει τι θα γίνει στο τέλος της τετραετίας που θα γίνουν εκλογές. Ούτε πώς θα είναι ο κόσμος, ούτε πώς θα είναι η Ελλάδα. Εύχομαι να είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο. Δεν είμαι από αυτούς που αισιοδοξούν. Έχεις δίκιο, αυτή η παρατήρηση είναι πολύ κρίσιμη. Πού πάει ο κόσμος συνολικά? Πριν κλείσουμε, το ξέρεις ότι έχω μια λατρεία στους ακροατές. Δεν θα δικήσω το Γιάννη. Λέει, κύριε Σκουρή, πέραν της Νέας Δημοκρατίας, είπατε για τους χώρους εκεί των 2-3 κομμάτων. Δεν έχετε να πείτε κάτι για την κίνηση, λέει, του κυρίου Εμφιετζόγλου? Δεν βλέπω από τις δημοσκοπήσεις ότι έχει προοπτική κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Δεν το βλέπω, δεν το δείχνουν. Μπορεί να εκπροσωπείτε. Ξέρετε τις δημοσκοπήσεις, όλοι δέχονται για παράδειγμα ότι υπάρχει μια υπερεκπροσώπηση του ΠΑΣΟΚ και υπάρχει μια υποεκπροσώπηση του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως και της Χρυσής Αυγής παλιά υπήρχε υποεκπροσώπηση. Έπαιρνε άλλος τηλέφωνο στο σπίτι και δεν έλεγε άλλος να ψηφίζω Χρυσή Αυγή, ντροπόταν ή φοβόταν. Έτσι γινόταν. Μπορεί να υπάρχει λοιπόν υποεκπροσώπηση σε αυτό, αλλά στις δημοσκοπήσεις δεν το βλέπω. Οπότε γι' αυτό δεν λέω. Σωστά. Όχι. Επειδή δεν θέλω να αφήνουμε υπόλοιπα. Κλείνω με τον Κώστα, σε κουράσαμε, αλλά είχε ενδιαφέρον ότι οι ακροατές μετήχαν. Και μου λέει ο Κώστας εδώ, το ενδεχόμενο της σιωπηρής οργής του κόσμου που δεν εκφράζεται στις δημοσκοπήσεις. Και κύριε Σκουρίλη, σας διαβάζω χρόνια, είστε από τους εμπειρότερους. Πώς γίνονται οι δημοσκοπήσεις? Με σταθερά τηλέφωνα. Ποιος σηκώνει τα τηλέφωνα? Ο παραγωγικός κόσμος είναι έξω. Μένουν οι ηλικιωμένοι. Δεν το λέω, λέει, ρατσιστικά, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα. Μήπως η σιωπηρή βουβή οργή καθορίσει τελικά στην κάλπη? Δεν θα συμφωνήσω. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Έχει απόλυτο δίκιο. Δεν γίνονται οι δημοσκόποι λένε ότι έχουν πρόβλημα με τον τρόπο που διεξάγονται και δέχονται ότι υπήρχε. Εμένα μόνο ο Μαραντίνης, για παράδειγμα, πρόσφατα που έκανε αυτή τη συζήτηση, μου έλεγε ήθελα να δώσω τα καλύτερα αποτελέσματα. Το 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μου έπαιρνε σε καμία περίπτωση πάνω από 27% το ανώτατο όριο. Και ξέρεις γιατί μου έλεγε? Γιατί δεν βρίσκουμε τους νέους που ψηφίζουν περισσότερο ΣΥΡΙΖΑ. Λέω μια. Δεν έβρισκαν παλιότερα που ψηφίζαν Χρυσή Αυγή, δεν το λέω κομματικά. Προσπαθούμε επιστημονικά να δείξουμε πιθανόν. Πιθανόν να είναι έτσι. Σωστά. Θα κλείσω με τον Γιάννη. Κύριε Σκουρίλη, πέρα από όλα αυτά, θα ήθελα, επειδή ξέρω ότι είστε άριστος γνώστης και έχω και την εκτίμησή σας, λέει, στο πρόσωπό σας, την εκτίμησή σας για την εξέλιξη των εθνικών θεμάτων με την Τουρκία τους επόμενους μήνες. Παιδιά, σας το είπε ότι δεν είναι μόνο τα θέλω τα δικά μας ή της Τουρκίας, είναι και τα θέλω των άλλων. Αλλά, Βασίλη, με αυτό να κλείσουμε.
Ναι, νομίζω ότι στην περιοχή γίνονται κοσμογονικές αλλαγές. Δεν είμαστε εμείς και η Τουρκία. Εμείς σκεφτόμαστε όπως οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι που λέγανε ότι η Δελφή είναι το κέντρο της γης. Είναι πολύ μεγάλα τα συμφέροντα που παίζονται και υπάρχει και ένας ανταγωνισμός. Ο πόλεμος έρχεται σαν επακόλουθο μιας κρίσης που μοιράζονται και ανέμονται οι αγορές οι οποίες υπάρχουν. Ξαναμοιράζεται ο κόσμος. Είμαστε σε μια τέτοια εποχή και συνεπώς να είμαστε προετοιμασμένοι κατά τη γνώμη μου για όλα. Βασίλη, θέλω να σε ευχαριστήσω που μοιράστηκες κάποιες από τις σκέψεις σου και την εμπειρία σου σε αυτή την περίοδο. Μακάρι να μας συγκρίνει τώρα. Νομίζω ότι μετά την πρωθυπουργική δήλωση οι διακοπές είναι άντε πόρτας. Άντε, λοιπόν. Από αυτό. Να είσαι καλά, καλημέρα Βασίλη. Καλή συνέχεια, γεια.